Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Hello and welcome back to my channel. This is going to be a bilingual video and I will demonstrate how to repair a Neff oven where it appears that the thermostat is broken. Θα σας δείξω στο σημερινό βίντεο πώς μπορούμε να επισκευάσουμε ένα φούρνο Neff. Όπως ίσως ξέρετε, οι φούρνοι Neff έχουν τα ίδια ανταλλακτικά με τους Bosch και Siemens, οπότε θα έπρεπε να είναι η επισκευή παρόμοια και στους φούρνους Bosch και Siemens. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μάλλον έχει χαλάσει ο θερμοστάτης και ποια είναι τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι ότι μόλις ανοίξουμε το φούρνο και πλησιάσουμε και ανοίξουμε το φούρνο και το βάλουμε μπρος, χωρίς να πειράξουμε καθόλου την θερμοκρασία που είναι στο 0, μόλις ανοίξουμε το φούρνο ανάβει η αντίσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο θερμοστάτης έχει χαλάσει. What are the symptoms? The symptoms are that when you switch on the oven, even though the temperature knob is at zero, when you switch the oven on, it switches on even though we have zero temperature selected. This is an indication that the thermostat is broken and needs to be replaced. Now, where is the thermostat? If you approach and you have a look underneath inside the oven, I think that the thermostat is that thing over there. But we'll make sure when I open the oven. Ο θερμοστάτης είναι μάλλον αυτό εδώ πέρα. Θα το δούμε όταν θα ανοίξω το φούρνο και θα ακολουθήσουμε την πορεία ενός καλωδίου που φεύγει από την επιλογή θερμοκρασίας. Ο θερμοστάτης, ο καινούριος, είναι αυτό εδώ. Με το καινούριο του, αυτό εδώ θα τοποθετηθεί εδώ και το καλώδιο αυτό θα φύγει εσωτερικά να αντικαταστήσει τον παλιό θερμοστάτη. This is what the new thermostat looks like. And this knob goes behind there to replace the old one. And the thermostat, the actual sensor, will be placed in there. Now, also you won't fail to notice that the oven is very dirty. That's because last time my wife tried to bake something. Due to the malfunction, the temperature rose at a very high degree and the food spilled all over the oven. Αν παρατηρήσετε, αποτέλεσμα αυτής της βλάβης είναι ότι επειδή το αισθητήριο θερμοκρασίας δεν λειτουργούσε σωστά, ανέβηκε πάρα πολύ η θερμοκρασία, τελευταία φορά που μαλλίεψε κάτι η σύζυγός μου, με αποτέλεσμα να πεταχτούν λάδια, λίπη στα τυχώματα του φούρνου και δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Θα το καθαρίσουμε μετά την επισκευή. Λοιπόν, πώς προχωράμε? Κλείνουμε το φούρνο και θα πρέπει να αφαιρέσουμε όλη τη συσκευή. Η συσκευή, όταν είναι τοποθετημένη στα ντουλάπια της κουζίνας, πρέπει να ξεβιδωθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα εγώ την έχω ήδη ξεβιδώσει. Αφαιρούμε τις δύο βίδες που υπάρχουν εδώ και μπορούμε να τραβήξουμε το φούρνο έξω. First of all, we have to remove the appliance. In order to remove the appliance, you have to remove those two screws that are here. I have already removed them. So, when you remove the screws, you can pull the whole appliance out. So let's do that. Remove it from the mains, αφαιρούμε και την πρίζα, and we'll place the oven somewhere we can walk. Τοποθετούμε το φούρνο λοιπόν κάπου που μπορούμε να εργαστούμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι
να αφαιρέσουμε πρώτα την πόρτα. First of all, we have to remove the door. In order to do that, we have to lift those latches over here. If you could approach. There are two latches here. Αφαιρούμε λίγο πρώτα αυτά εδώ. Τα σηκώνουμε. Και αφού το σηκώσουμε, για να δούμε κάπως. Έτσι. Τώρα, πρέπει τώρα να αφαιρέσουμε το πάνω μέρος εδώ. Πρέπει να αφαιρέσουμε το πάνω μέρος αυτών των πάνελ, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο. First we have to remove those panels from here using the appropriate drill bit. Let me see if this is... Yes. This is the okay. If you could approach and show. Right. One more here. And one more screw from the other side. Well, now, this is the knob which we have to replace. And here, if you follow this line over here, it will lead us to the actual sensor. This means that we have to remove the back panel too. Αυτό είναι το χειριστήριο που πρέπει να αφαιρέσουμε και αυτό εδώ το σύρμα μας οδηγεί στον αισθητήρα θερμοκρασίας, το θερμοστάτη, που σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε και το πίσω πάνελ. Now we have removed the back panel, and as I said before, we have to change this knob here. And if you follow this wire down all the way, it goes back in here behind the insulation. Όπως είπα πριν, πρέπει να αλλάξουμε. So we follow this wire that goes in the sensor, goes to the sensor, and the sensor is right behind this insulation. We pull the insulation back like this. Ο αισθητήρας είναι πίσω από αυτή τη μόνωση. Τραβάμε πίσω τη μόνωση και ο αισθητήρας είναι αυτό εδώ. Και έχει μία βίδα εδώ. We have to remove this screw from here. Right. And if you notice,
we pull this to the left, τραβάμε αριστερά, like this, and we pull out. It's a bit tight in here, είναι λίγο στριμωγμένο και θέλει λίγο κόλπο για να βγει. Αφαιρούμε λοιπόν αυτό και βλέπουμε ότι ο αισθητήρας είναι εδώ. Αυτό λοιπόν το βγάζουμε. Και τραβάμε έξω τον παλιό αισθητήρα. And we pull out the old sensor. Now we have to unlatch from there. Pull it out. Το αφαιρούμε όλο. Όλο. Το απελευθερώνουμε και από τα διάφορα σημεία. Και τώρα, πριν αποσυνδέσουμε το χειριστήριο, τραβάμε μια φωτογραφία για να δούμε, να θυμόμαστε πώς είναι συνδεμένα. Για να το έχουμε αργότερα αν δεν θυμόμαστε. Τραβάμε μια φωτογραφία. It's a good practice to take a photo of the connections before you disassemble the whole knob. In order to remove the knob, I think you have to pull this up. Let's see how this is removed. I'm not sure. Oh, I think I know. Λοιπόν, για να το βγάλουμε αυτό πρέπει να πατήσουμε αυτό κάτω και το αντίστοιχο από κάτω πάνω. You have to press this latch down and pull it out. So it's a little bit tricky to remove this knob. In order to do it, if you come over here, you have to make sure that this button is like that. And then you press here and there, and you just pull it out there. And then you have to lift this up. There. Αφού αφαιρέσαμε αυτά, τραβάμε. Πρέπει να αποσυνδέσουμε τα καλώδια. We have to disconnect the wires and pay attention that you will see number one there. So number one needs to be connected to number one connector here, and the other one, and the other wires to number two here. So we disconnect number one, which is the purple wire in this oven, and then number two, which is the pink wire. Now, what we have to do is unscrew those two screws in there to release the knob. Πρέπει να ξεβιδώσουμε αυτές τις δύο βίδες που είναι στο βάθος
για να απελευθερώσουμε το πλαστικό αυτό. So I added an extension to my electric screwdriver and I would just unscrew that. One is gone. And there goes the other one. So having removed the screws, you just have to pull, I think you have to pull this out, I guess. Απλά το τραβάς. And this is released. This is the old one. I put the new one. Note that there is a cut on the axis of the knob here. And you put it exactly the same way as the old one was. Just push it in, all the way in. Now, pause it. Well, so you adjust the holes to the plastic. We have to put back the screw it back. Βιδώσαμε πίσω το χειριστήριο στο πλαστικό αυτό. We have screwed back the control switch back on this plastic container. And we need to place it back now. Θα το βάλουμε λοιπόν πίσω τώρα, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. You just push it in. We make sure it works. Βεβαιωνόμαστε ότι λειτουργεί και ότι κλείνει. We make sure that this is latched back. It latches back and you hear a click when you push it in. And now it's time to connect the connectors back. Number one was the purple wire. So number one goes here. Number two was the pink wire, so this goes there. Now we have to put the sensor all the way back. Just you have to be very careful not to fold this wire. If you fold this wire, it will stop working. Πρέπει να τοποθετήσουμε πίσω τον αισθητήρα, αλλά να βεβαιωθούμε ότι δεν θα διπλώσει πουθενά το σύρμα αυτό, γιατί θα σταματήσει να λειτουργεί ο αισθητήρας. Fold it. Το ξετυλίγουμε λοιπόν έτσι για να φτάσει μέχρι πίσω. We unfold it and hold it back here. And here. And over there.
αυτό. Περνούσε και από εδώ μέσα. Went through this. Θα το βάλουμε πίσω εδώ. Now this is longer. Longer than the old one. For some reason. Look at the difference. It's longer. So I will pause the video now and try to find out. Maybe I need to unbend this and give it some room to go on the way in. Ίσως χρειαστεί να ξεζευλώσω αυτό εδώ, ώστε να του δώσω χώρο να πάει μέχρι τέρμα μέσα, όλο να προχωρήσει όλο μέσα. Λοιπόν, για να χωρέσει, επειδή είναι λίγο μακρύτερο ο αισθητήρας εδώ, θα ξεζευλώσω αυτό εδώ. Ναι. Push this all the way in. And make sure that the wire goes right in there, like this. And now we push it right back inside there. Οπότε τοποθετήσαμε πίσω τον αισθητήρα εκεί. Βάζουμε και τη βίδα. We screw it back. Τοποθετούμε πίσω τη μόνωση προσεκτικά. Before we put the panels back, let me just vacuum this area over there. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν. Κοιτάξτε, ρίχνουμε μια τελευταία ματιά να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν χαλαρά σημεία και ότι όλα είναι πιασμένα όπως πρέπει. Δεν κουνήσαμε κάτι. Before we put the panels back, we'll just make sure that the wire is well held all over the way there. And now we can put the panel back, the back panel.
side, η βαρινή βίδα. And we are almost done. Push the latches back there, and it's ready to put back and test. Τοποθετούμε λοιπόν πίσω το φούρνο και θα το δοκιμάσουμε αμέσως μετά. We are ready to put the oven back. Θα βάλουμε πίσω το φούρνο τώρα. Συνδέσουμε στην πίζα. Η πλάγη. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να βάλουμε πίσω τις βίδες για να κρατάει τη συσκευή σταθερή στο επίπεδο μέσα. Don't forget to screw the appliance back with those two screws. And now we are ready to test it. We switch it on. And if you turn the temperature knob, you see that the temperature won't come up. So, what you have to do is set the time, otherwise this oven won't function until you set the time. Αν δοκιμάσουμε λοιπόν να τον βάλουμε μπροστά, θα δούμε ότι γυρίζοντας το χειριστήριο της θερμοκρασίας δεν ανάβει ο φούρνος και αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει πρώτα να ορίσουμε το ρολόι, να ρυθμίσουμε το ρολόι. So, we set the temperature, the time, and now, as you will see, when we turn the temperature knob, the oven turns on. Όταν γυρίζουμε λοιπόν τη θερμοκρασία πλέον, τώρα ο φούρνος λειτουργεί κανονικά. Μια ιδιαιτερότητα που έχει συγκεκριμένο φούρνος πρέπει να ορίσει το ρολόι. So, thank you for watching. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε.